και για αυτά τα ταξίδια κάποιες, έτσι, κάποια πράγματα. Γιατί μιλάμε τώρα για πολύ βροχή και τα λοιπά και τα λοιπά. Η κυρία Τατιάνα πήγε στα 7.000 μέτρα σχεδόν. Καλημέρα. Ναι, πραγματικά είναι παράδειγμα για όλους μας να βάζουν κάποιους και να τους καταφύγουν και μετά στους επόμενους. Τι δύναμη χρειάζεται να το κάνεις όλα αυτά, αλλά όπως και να έχει, επειδή έχουμε αυτή την εποχή κάποια έντονα φαινόμενα, είδαμε και τι έγινε την προηγούμενη φορά που έβρεξε και είχε έντονη βροχόπτωση, ότι είχαμε αρκετά προβλήματα. Βγάλατε πάλι οδηγίες και συστάσεις, έτσι. Μάλιστα. Συνήθως, όπως είχαμε πει και παλιότερα, όταν έχει υπάρξει την υποδοχή, βγάζουμε κάποιες συστάσεις προς το κοινό, οι οποίες ήδη είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα μας, που μπορεί κάποιος να τρέξει και να τις μελετήσει. Αλλά είναι μια, ας το πούμε, σαν υπενθύμηση για τον πολίτες ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε πριν τις πλημμύρες, δηλαδή να καθαρίζουμε τα φρεάτια, να ελέγχουμε τα ανεπόφορους υπόγειους, ότι δεν υπάρχουν φύλλα τα οποία μπορεί να κλείσουν τις τροφές. Στερεώνουμε κάποια αντικείμενα που μπορεί να μετακινηθούν λόγω της βροχής. Ετοιμάζουμε σακιά μου αν έχουμε χώρους εκεί είναι υπόγειοι και πλημμυρίσουν που υπάρχει ιστορικό πλημμύρας. Και γενικά είμαστε, προετοιμαζόμαστε ώστε αν συμβεί οτιδήποτε να μειώσουμε τουλάχιστον τις συνέπειες. Εγώ την έπαθα προχθές, να σας πω την αλήθεια. Χθες ήταν ή προχθές. Έφυγε μια καρέκλα από μπαλκόνι και ήρθε και έσκασε κάτω. Ευτυχώς δεν έσπασε κάποιο παράθυρο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματα που μπορεί να μην τα σκεφτείς στην καθημερινότητά σου. Όταν υπάρχουν όμως αυτές τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε είναι άνεμος είτε είναι βροχή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι και να βλέπουμε και λίγο έξω από το κουτί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί σε εμάς. Μπορεί να συμβεί σε όλους. Και οι ταμπέλες που βλέπουμε, τα εργοτάξια, ας πούμε, θα πρέπει να στερεώνουν καλά τις ταμπέλες τους, δέντρα που ενδεχομένως να υπάρχουν και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Βασικά πρέπει να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται και να προβλέπουμε το κακό που λέμε. Δηλαδή να προλαβαίνουμε κάτι που μπορεί να συμβεί και να μας κάνει οποιαδήποτε ζημιά. Δεν είχαμε χθες το οτιδήποτε, κύριε Λιασίδη μου, είχαμε. Δεν είχαμε κάτι. Εντάξει, παρακολουθούμε την κατάσταση. Γενικά ήταν ο καιρός, εντάξει, με τα χιόνια λέμε ότι είναι καλός, διότι είναι ευλογία για την Κύπρο. Όντως είναι. Η κατάσταση φαίνεται ότι είναι, εντάξει, σήμερα είναι πολύ καλή ημέρα. Φαίνεται ότι είναι καλή. Είδα και τα ρεπορτάζ από την αστυνομία, τη μετεωρολογική υπηρεσία. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Αν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια από την πλευρά μας, σίγουρα θα βοηθήσουμε. Όπου χρειάζονται οι πολίτες βοήθεια από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιασίδη μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.